Θεατρίου για Ανασφάλιστους τους επαγγελματοβιοτέχνες εγκαινίασε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος Οβίτα στη ΓΕΣΕΒΕ ως παράρτημα του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Αρχιεπισκοπής Αποστολή. Ενώ αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε και μια ομάδα μικρών λίγων ανθρώπων, παιδιών, δηλαδή ήταν μια σταγόνα νερού, τώρα δεν μπορεί κανείς να την εμποδίσει γιατί είναι πλημμύρα νερού. Η ίδρυση του παραρτήματος του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στη ΓΕΣΕΒΕ στόχο έχει να παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλους τους επαγγελματοβιοτέχνες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που βρέθηκαν εν μια νυχτή στο δρόμο, βάζοντας λουκέτο όχι μόνο στις επιχειρήσεις τους αλλά και στην ίδια τους την υγεία. Πρόκειται για 350.000 ανασφάλιστους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με αποτέλεσμα πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, αυτοί και οι οικογένειές τους, να μην έχουν καμία πρόσβαση σε γιατρό και φάρμακα. Το ιατρείο εξοπλίστηκε με ίδιους πόρους της ΓΕΣΕΒΕ, θα λειτουργεί με ραντεβού και θα στελεχωθεί με εθελοντές ιατρούς, καταρχήν των βασικών ειδικοτήτων παθολόγου, καρδιολόγου και παιδιάτρου, ενώ στον ίδιο χώρο θα στεγαστεί και η κεντρική διάθεση φαρμάκων του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής. Μία δράση η οποία πιστεύω ότι θα δώσει σημαντικές λύσεις στους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα όταν χάσουν την υγεία τους να την βρουν ανώδυνα και άκοπα. Θα υπάρχει προληπτική ιατρική, παθολόγος, καρδιολόγος, παιδίατρος, ορθοπαιδικός, βιοπαθολόγος, οι οποίοι όλοι αυτοί θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ανθρώπους που υποφέρουν.